Οπότε ρε μπρο, είμαι σε μια τέση που έχουν αρχίσει και ο Ματ ήταν ο πρώτο ever. Ο πρώτο δηλαδή μετά τον Τάκι Τσάν. Ο Τάκι Τσάν ήταν ο πρώτο που μου έδωσε τη συνεργασία όταν όλοι κοιμόντουσαν. Και ο Ματ Κλειπ, αλλά πρόσεξε, η διαφορά με τον Ματ Κλειπ και με τον Τάκι Τσάν ήταν ότι ο Τάκι Τσάν δεν ήταν hot όταν μου έδωσε τη συνεργασία. Okay. Δηλαδή, it was kind of opportunity for him too. One hand shakes the other on the fire, bro. Exactly, κατάλαβε. Όντω, respect που το είδε, αλλά είχε να κερδίσει κι αυτό λίγο attention. Mm -hmm. Κατάλαβες Κατάλαβε που δεν είχε εκείνη την περίοδο attention. Και ετοίμαζε και τη φάση του και ήθελε να την προωθήσει. Right. Οπότε ο Τάκης είχε να κερδίσει κάτι. Κατάλαβε. Ενώ ο Ματ ήταν ο πρώτο, α πούμε, που είδε το potential σαν rap game. Mm -hmm. Σαν rapper. Mm -hmm. Όχι σαν let's, let's win. Yes. He was like, Bro, this guy is really good. You understand? ήταν ο πρώτο. Λοιπόν, και μίλησα μαζί του. Μου έδωσε respect. Μπράβο, bro. Μου λέει Σίγουρα πρέπει να κάνουμε κομμάτι μαζί. Δηλαδή, ήταν ο πρώτο ο οποίο έβγαζε λεφτά εκείνη την περίοδο και μου είπε να κάνουμε κομμάτι μαζί. Κατάλαβε. Κανένα άλλο δεν το έκανε αυτό. Και ήμουν πολύ hot, bro. Ήμουν πολύ hot για να μην, μου, για να μην κάνω συνεργασίε. Ήμουν πολύ hot. Δηλαδή, στα νούμερα ήμουν πιο δυνατό από τον ανταγωνισμό μου που βγάζει λεφτά. Ό,τι έκανα ήταν πρώτο στα trends. Ό,τι έκανα ήταν a hit. Ό,τι έβγαζα είχε crazy numbers, bro. Κατάλαβε. Αλλά οι άλλοι κάνανε τα στραβά μάτια. Ήταν ο πρώτο που δεν έκανε τα στραβά μάτια. Λοιπόν, και κάναμε τέλο πάντων και του στέλνα εγώ κάτι κομμάτια να κάνουμε συνεργασία. Δεν του άρεσαν, μου στέλνα αυτό κάτι άλλα κομμάτια. Δεν μου άρεσαν εμένα. Και το πηγαίναμε έτσι. Λέγαμε μπρο, θα κάνουμε κομμάτι σίγουρα μαζί. Μετά βρεθήκαμε από κοντά. Και όταν βρεθήκαμε από κοντά, ήμασταν connected, μπρο. Πώ όταν συνέζεσαι ένα μπρο και μου πει μπρο, I feel you. Γιατί yeah. you know Because you know the culture and I know the culture. Το yeah, the same happened with me and Matt. When we saw each other, it was like culture You είμαστε We connected, bro. I gotta dap you for that, bro. I gotta dap you for that. Facts. You feel me? Yeah, όταν γίναμε και connected, μετά ήταν σίγουρο, bro, ότι θα κάνουμε μαζί. Μου κομμάτια, δεν μ' άρεσαν. Του στελε κομμάτια, δεν άρεσαν. Πήγαμε σε κάποια studio, κάναμε κάποια studio session. Δεν βγήκε κάτι καλό, δεν άρεσε. Λοιπόν, και σε κάποια φάση, γράφω αυτό το demo, το μαμά. Βασικά πριν σε πάω στο μαμά. Yeah, take us back. Πριν σε πάω στο μαμά, πριν σε πάω στο μαμά. Λοιπόν, είμαστε σε αυτή τη φάση και εγώ έχω γράψει τώρα ένα αρχή το Κολομπιάνα. Οκ. Εντάξει. Yeah. Και το Κολομπιάνα ήταν το πρώτο μου κομμάτι, ας πούμε, πάρεις να παίζεις τα κλαμπ. Mm. Έτσι, γιατί yeah, δεν παίζανε τα κομμάτια μου. Ήταν, I was internet famous. I was the internet famous guy. Okay. I was not famous, I was internet famous. Right. Because back then, internet was not normal. Right. So I was internet famous guy. That means my shit don't play at the clubs. So, ε, γράφω το high, το κομμάτι το οποίο μου δίνει πάρα πολύ cloud και μετά από αυτό καπάκι έχω πανά το Colombiana, ήταν ένα κομμάτι για γκόμενες, ε, το οποίο ξεκινάει να πες στα club. Λοιπόν, και έχω τώρα αυτό το κομμάτι το GG που έχω γράψει μετά το Colombiana και όταν γράφω το κομμάτι το GG, όλοι μου λένε ότι αυτό το κομμάτι είναι για τον Όλοι. That's when you know it's a hit, bro. Yeah, but back then I really didn't know this. Okay. You understand? Back, back then when my friends say this shit is whack, I'm saying, okay, I'll make another joint. You understand? Because I was making the joints for my, my people, you know? Right. When my people say, that's hard. Facts. So, Όλοι μου λέγανε, πρώτα δεν καλό το κομμάτι, έχει καεί, πράγματι, you need to do trap shit, you know. Γιατί όταν έγραψα εγώ το GG είναι η περίοδο που στην Αμερική παίζει bar boujee. Okay. So you understand that the trap started getting on new heights. Nice. So I've, all my friends, they didn't know, δεν they, το they έκαναν, ρε φίλε, από κακία ή από τέτοιο, απλά έχουν μπει όλοι στο vibe bar boujee ε, και σε όλο αυτό και μου λέγανε, you need to do trap shit, bro, hey. you understand, you need to do trap shit. Hey. <laughs> Αυτό. Και εγώ έχω γράψει το GG όταν το τραπ είναι στη μόδα. Γάματα. Οπότε μου λένε όλοι είναι για τον Μπούτσε, για τον Μπούτσε και το αφήνω στο σιρτάρι. Mm. Και το έχω στο σιρτάρι για πολύ καιρό, τέλο πάντων και κάνω τον Κολομπιάνα. Και μετά ρε φίλε, πώ μου σκάει, τότε πρέπει να καταλάβει ε, ότι μέχρι εκείνη την περίοδο, δηλαδή μέχρι το 2018, ε, το να είσαι Αλβανό ήταν μειονέκτημα. Ήταν κυριολεκτικά μειονέκτημα, μπρο. Δηλαδή, για να σου το εξηγήσω και να το καταλάβει αυτό, πρέπει να είσαι να, να, να Αλβανό και να το έχει ζήσει αυτό. Δηλαδή, αν δεν είσαι Αλβανό και το έχει ζήσει, δεν πώ το καταλάβει. Νομίζω ότι λέω αερολογίε. Αλλά κυριολεκτικά ήταν μειονέκτημα. Δηλαδή, άμα είσαι Αλβανό, έπρεπε να το χρύψει. Γιατί έχανε. You lose points. You understand what I'm saying. yeah, exactly, bro. So, είμαι σε μια φάση που έχανα κιόλα points επειδή ήμουν Αλβανό. Κατάλαβε. And I was proud, Albanian. You understand. Ε, φαντάσου ότι την πρώτη φορά που πήγα να κάνω συμβόλαιο μου λέγανε ότι πρέπει να αλλάξω να πάρω το ελληνικό, το ελληνικό διαβατήριο. Αλλιώ δεν μπορούσαν να με υπογράψουν. Γιατί δεν μπορούσαν να πουλήσουν στον κόσμο ότι είμαι Αλβανού. Δεν θα πουλήσει. Ποιος, ποιος. Ε, δεν χρειάζεται να πούμε τώρα ποιο, γιατί είναι πολύ κάρτα yeah, yeah, yeah. αυτό. Yeah. Ε, Φαντάζομαι σε τι level είμαστε. Είμαστε σε επίπεδο που η Ελένη Φουρέιρα λέει ότι είναι από, Καζαμπλα... από, το, Άγιο Κατάλαβε! Μπέσα, μπρο! Μπέσα! Έβγαινε σε συνεδριάσει και έλεγε Είμαι από τον Άγιο Δομήνικο. Oh, γιατί τρεπόταν να πει Είμαι από την Αλβανία! Γιατί σίγουρα η εταιρεία τη έλεγε Άμα πει Είμαι από την Αλβανία μπορούσαμε να πουλήσουμε κανένα δίσκο. Oh. Λοιπόν. Ε, οπότε είμαστε στην Ελένη Βουρέρα από την Καζαμπλάνκα. Oh. <laughs> 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 oh. Κατάλαβε και εγώ είμαι εδώ πέρα proud to be Albanian. Yeah. You understand? Yeah. Και ο λόγο που αγώσω prior to be Albanian είναι γιατί εγώ ρε φίλε πήγαινα κάθε καλοκαίρι στην Αλβανία και όταν πήγαινα στην Αλβανία, ρε φίλε, I was feeling myself. I was really proud to be Albanian. You I was feeling myself. Και δεν ήθελα, ρε φίλε, να το βγάλω αυτό από τη ζωή μου. Μου ήταν μειονέκτημα εκείνη την περίοδο, αλλά μου ήταν μειονέκτημα όταν ήμουν στην Ελλάδα. Όταν πήγαινα στην Αλβανία, ήταν πλεονέκτημα γάματα. Yeah. Κατάλαβε, οπότε λέω ρε φίλε, γιατί βλέπα του φίλου μου βγάζαν όλοι ελληνικά διαβατήρια, πηγαίναν στρατό, λέγανε Γκόμενε, στι γκόμενε, όλοι οι φίλοι μου στι γκόμενε, γιατί περισσότεροι ήταν Αλβανοί, yeah. λέγανε είμαι Έλληνα. Δεν λέγανε είμαι Αλβανό, bro. Yeah. Και όλοι οι Αλβανοί που τα ακούνε αυτό, ξέρουν ότι λέει αλήθεια. Καταλαβέ. Οπότε, ρε φίλε, είμαι σε μια τέτοια φάση, αλλά εγώ πράρω be Albanian. Και σκέφτομαι, ρε φίλε, ότι εκείνη την περίοδο η Αλβανία ήταν μπροστά το music industry. Δηλαδή, οι Trappers, να το πούμε έτσι, στην Ελλάδα βγάζανε 500 ευρώ. Στην Αλβανία κόβανε όλο το χαρτί. Okay. Κατάλαβε. Okay. Οπότε είμαστε σε μια τέτοια φάση και σκέφτομαι, λέω, Ρε μπρο, τι και αν κάνω ελληνοαλβανικό κομμάτι. Mm. Μέχρι τότε δεν είχε γίνει μπρο ποτέ αυτό που σου λέω. Mm. Καταρχήν ήταν ντροπή. Mm. Έτσι, κυριολεκτικά. Και λέω, μπρο, πρέπει να κάνω ελληνοαλβανικό κομμάτι, αλλά δεν πρέπει να το κάνω, λέω, με άντρα. Γιατί με άντρα θα το πάρουν ρατσιστικά. Okay. Κατάλαβε, θα πάρουν οι Αλβανοί. Okay. Κατάλαβε, πρέπει να το κάνουμε μια μουνάρα. Κατάλαβε, πρέπει να το κάνουμε μια γυναίκα, μπρο. Κατάλαβε, να ξεχάσουν ότι είναι Αλβανίδα. Okay. Κατάλαβε, να μην το δούνε αυτό καθόλου. Okay. Λοιπόν, και στέλνω σε αυτή την εταιρεία τότε ρεγόταν σαν on records and they were on top of the game. Okay. Και του λέω την αλήθεια, δεν σου έστειλα κάτι. Του λέω, yo, ξέρω εγώ, ε, είμαι Αλβανό, ξέρω εγώ. εδώ στην Αθήνα. Κάνω μουσική. Ε, θέλω να κάνω ένα ελληνοαλβανικό project. Και πρόσεξε, εγώ αυτό που ήξερα κιόλα ήταν ότι οι Αλβανοί στην ε, Αλβανία γουστάρουν την ελληνική μουσική. Okay. Κατάλαβε. Okay. Στην Αλβανία δεν μπορεί να βρει τον Παντελίδη Σε γάμισα. Yeah. Μπέσα, μπρο. Yeah. Μπέσα. Yeah. Δηλαδή, Στέλιος Καζατζήδης, Πολύ high. Έχουν δηλαδή κάποιου. Οι Αλβανοί δηλαδή είναι πολύ επιλεκτικοί τύποι. Yeah. Κατάλαβε, αλλά αν σε επιλέξουν. Οι Αλβανοί ξέρουν να αγαπάνε με καρδιά. Yeah. Κατάλαβε. Εάν σε αγαπήσουν, σε αγαπάνε στα αλήθεια. Οπότε έχουν κάποιου Έλληνε άρτη που του έχουν αγαπήσει και του έχουν αγαπήσει σαν δικού του. Mm. Και ένα από αυτού είναι σίγουρα ο Παντελή Παντελίδης, yeah. Δηλαδή, άμα πα στην Αλβανία, σε πετάξει σε οποιοδήποτε μέρο τη Αλβανία και του πει, πει: Do you know Παντελή Παντελίδη. Yeah. Θα σου πει, θύνε, οντεύομαι, θα σου πει, yes bro, yes bro, yeah. ακούνε τα γαψιλοτράγοντα και τα νιώθουνε μπρο, yeah. τέρμα. Έχω μπει μέσα σε αμάξι αλβανού μπρο, είχε το CD του Παντελίδη στον τουρ σήμουνα, ο τύπος δεν είχε καμία σχέση με την Ελλάδα, yeah. δεν είχε πάει ποτέ στην Ελλάδα, δεν ήξερε καμία λέξη στα ελληνικά, είχε το CD του Παντελίδη, το έπαιζε στα αμάξι μπρο, και ήξερε να τραγουδάει τις λέξεις, τύπου Πώ ήμασταν εμεί μικροί που δεν ξέραμε αγγλικά και ξέραμε. Θα σου πω. Oh, όταν, right. ήμουν μικρός, yeah. όταν ήμουν μικρό. Όταν ήμουν μικρό. Α, συγγνώμη, ξέχασα να σου πω πριν κάτι πολύ σημαντικό. Okay. Ε, σου είπα Elvis Presley, Frank Sinatra, Michael Jackson και ξέχασα να σου πω Bob Marley. Bob Marley number one. Λοιπόν, και θυμάμαι ότι α πούμε εγώ άκουγα Bob Marley και δεν ήξερα αγγλικά και είναι το κομμάτι το Could you be loved. Okay. Και εγώ δεν ήξερα τι έλεγα. Και θυμάμαι μου μικρός και λέγα Κουτσουμπίλα! Κουτσουμπίλα! Oh, not language shit! Εμένα μετά μου ήταν Κουτσουμπίλα! Κατάλαβες, δεν ήξερα κάτι άλλο. Οπότε ρε το ο Παντελίδης είναι το Κουτσουμπίλα το δικό του! Μπρο, ήξερε τα λόγια. Έλεγε τα λόγια, δεν τα έλεγε σωστά. Αλλά ο τύπος έλεγε τα λόγια στα ελληνικά, και εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Λοιπόν, οπότε είμαστε σε ένα τέτοιο level και εγώ επειδή το ξέρω αυτό, επειδή πηγαίνω στην Αλβανία κάθε καλοκαίρι, λέω μπρο πρέπει να κάνω ένα ελληνικό κομμάτι, ρε φίλε, και να έχει μέσα και αλβανικά. Λοιπόν, και εμεί τα πολύ λόγια. Κάνουμε το GG. Ο τύπο από την. Ε, δεν ψινόταν γιατί εγώ δεν είχα πολύ σε σχέση με τους του άρτη okay. του, αλλά με το που ακούει το κομμάτι, μπρο έπαθε κοκομπλόκο. Okay. Με το που του στέλνουν αυτό το κομμάτι. Ξέρεις τι μου είπε. Μου λέει, αυτό είναι παγκόσμια επιτυχία. Oh <laughs> <Και> εγώ, <laughs> λοιπόν, μου το είπε ο τύπος. Δηλαδή, ήταν τόσο μπροστά, φαντάσου, ότι όλοι οι δικοί μου στην Ελλάδα μου λέγανε ότι αυτό το κομμάτι είναι για τον Μπούτσο και ο τύπος στην Αλβανία μου είπε αυτό το κομμάτι είναι παγκόσμια επιτυχία. Nice. Λοιπόν, και με το που μου λέει αυτό σου κιόλας είναι παγκόσμια επιτυχία, με χαίπαρι γάματα. Πάω εκεί πέρα, κάνω το κομμάτι, βγάζω το κομμάτι, international hit με τη μία, μπρο. Δεν είχε μαλακίες, δηλαδή... Με κάνανε tag από Λονδίνο, με κα... Πράγματα που δεν υπήρχαν ούτε στη φαντασία σου στο ελληνικό rap game να γίνουνε τότε, μου γίνανε εμένα όλα. Με κάναν tag από όποια χώρα του κόσμου θε, bro. Να χούνε το κομμάτι μου, να μπαίνω μπρο στο Spotify και να βλέπω ότι μαγούν από τη Γερμανία, ότι μαγούν από το Λονδίνο, ότι μαγούν από την Ταϊλάνδη, ότι μαγούνε, bro. Αυτά δεν υπήρχαν ούτε στον ύπνο σου. Mm. Ωραίο συνέστημα αυτό. Ήταν ναι. τρομερό συνέστημα, yeah. bro. Λοιπόν, αλλά εγώ μίλαγα με το Ματ, δηλαδή να του δώσω το respect. Πριν το GG. Δηλαδή, ο Ματ το είδε το έργο πριν το GG. Απλά με το που έγινε το GG. Έρχεται και μου λέει πρέπει να κάνουμε κομμάτι. Mm. Πρέπει να κάνουμε κομμάτι με το που γίνεται το GG.